Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι ο Βασίλης ο Γρηγοριάδης και απόψε θα ήθελα να σας μιλήσω για τη θεωρία των χορδών. Η θεωρία των χορδών είναι μια θεωρία της φυσικής που προσπαθεί μεταξύ άλλων να απαντήσει ένα αιώνιο ερώτημα. Ποιο είναι το πιο θεμελιώδες, το μικρότερο συστατικό της φύσης? Δηλαδή, ποιο είναι το μικρότερο δυνατό, θεμελιώδες που δεν αποτελείται από τίποτα άλλο, σωματίδιο που υπάρχει? Ο λόγος που διάλεξα αυτό το βαρύ θέμα είναι γιατί, παρόλο που εδώ τα παιδιά κάνουν επιστημονική κομμωδία, εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη και θα ήθελα αυτή η ομιλία να έχει λίγη σοβαρότητα και λίγο κύρος. Και να πάρετε κάτι φεύγοντας. Λοιπόν, θεωρίες χορδών. Ή όπως λέγονται στα αγγλικά, string theory. Αυτή είναι η εικόνα των θεωρητικών φυσικών για το πιο θεμελιώδη συστατικό της φύσης. Εντάξει, δεν έχουν διάδειγμα εδώ που τα λέμε. Κρύβει κάτι θεμελιώδες. Τουλάχιστον από μπροστά το κρύβει. Από πίσω, μάλλον το κόβει. Καλά, βέβαια από πίσω δεν είναι και τόσο θεμελιώδες. Μα για μερικούς είναι, υπάρχουν και μερακλείδες. Το ερώτημα βέβαια είναι για ποιο λόγο να φτιάξουμε μια νέα θεωρία που πάει να βρει θεμελιώδη σωματίδια. Αφού ήδη έχουμε βρει ένα σωρό θεμελιώδη σωματίδια. Θεμελιώδη σημαίνει, αν σας υπενθυμίσω, ότι δεν αποτελούνται από κάτι μικρότερο. Για παράδειγμα, τα ηλεκτρόνια είναι θεμελιώδη, τα quarks, τα φωτόνια. Βασικά γίνεται χαμός στο μικρό κόσμο, υπάρχουν πάρα πολλά. Άλλα έχουν θετικό φορτίο, άλλα έχουν αρνητικό φορτίο, άλλα είναι ουδέτερα, άλλα έχουν μεγάλη μάζα, άλλα μικρή. Ζούγκλα σκέτη. Βασικά αυτή ήταν η τεράστια ποικιλία σωματιδίων. Ήταν που έκανε τους φυσικούς να υποπτευθούν ότι μπορεί να υπάρχει ένα μικρότερο σωματίδιο, πολύ πιο απλό, από το οποίο αποτελούνται όλα τα άλλα. Έτσι λοιπόν, φτιάξαν τη θεωρία των χορδών. Εφήβρανε την ιδέα του string. Είπανε λοιπόν, βαθιά μέσα σε κάθε σωματίδιο, σε κάθε θεμελιώδη σωματίδιο, σε κάθε ηλεκτρόνιο για παράδειγμα κτλ. Υπάρχει ένα string, μια χορδή. Βέβαια είναι πάρα πάρα πολύ μικρή, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια φορές μικρότερη από ένα ηλεκτρόνιο για παράδειγμα και έτσι δεν μπορούμε να τη δούμε ποτέ. Αυτό λοιπόν το string που ζει βαθιά μέσα στην καρδιά κάθε αντρικού μωρίου, όχι μωρίου, θεμελιώδη σωματίδιο θέλω να πω. Το μόριο δεν είναι θεμελιώδες, το ξέρουμε έτσι καλλιώς, οπότε είναι από άτομα. Θέλεις τουλάχιστον τρία, ένα μεγάλο και δύο μικρά όμορφα. Για το μόριο του νερού μιλούσα. Έχει ένα άτομο οξυγόνου που είναι μεγάλο και δύο άτομα υδρογόνου που είναι μικρά. Αυτό λοιπόν το string έχει την ιδιότητα ότι πάλεται. Πάλεται προς όλες. Λέει σαν θα παλούν ένα πέλια. Φάβερ. Όχι. Πάλεται προς άλλες διαστάσεις. Προς κατά μήκος, κατά ύψος, κατά πάθος. Και πάλετε και με διάφορους τρόπους. Ανάλογα λοιπόν, επίσης πάλετε με διάφορες ταχύτητες και συχνότητες. Ανάλογα με τη συχνότητα, πόσο γρήγορα δηλαδή πάλετε το string, μεταμορφώνεται στο αντίστοιχο γνωστό σωματίδιο, θεμελιώδη σωματίδιο που ξέρουμε. Για παράδειγμα, αν ένα string πάλετε γρήγορα, τότε εμείς το αντιλαμβανόμαστε ως ηλεκτρόνιο για παράδειγμα. Αν πάλετε με άλλη συχνότητα, λίγο πιο αργά π.χ., το αντιλαμβανόμαστε ως φωτόνιο. Αν πάλετε με πιο μεγάλη συχνότητα, το αντιλαμβανόμαστε ως quark, οτιδήποτε. Άρα, ανάλογα με τη συχνότητα και τον τρόπο που πάλονται τα string, μεταμορφώνονται στο αντίστοιχο θεμελιώδη σωματίδιο. Και έτσι εμείς νομίζουμε ότι το ηλεκτρόνιο, για παράδειγμα, είναι μια μπαλίτσα στα σφαίρα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα string που πάλεται. Αν ισχύει φυσικά αυτή η θεωρία, έτσι. Βασικά, βέβαια, είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα. Όταν δημιουργήθηκε αυτή η θεωρία, δημιουργήθηκαν πολλές θεωρίες, όχι μόνο μία. Ήταν πολλές θεωρίες στο string, αλλά καμία δεν ήταν τέλεια. Όλες είχαν κενά. Αλλά φαίνεται, μπάτσε από παντού έτσι. Η θεωρία έχει πολλά κενά. Έπρεπε κάτι να κάνουν οι επιστήμονες να τα κλείσουν, να τα παζώσουν. Χρειαζόταν λίγο παραπάνω ύφασμα από ό,τι βλέπετε εδώ. Περισσότερη επιφάνεια. Και έτσι λοιπόν πρόσθεσαν και τη θεωρία των μεμβρανών. Η μεμβράνη έχει περισσότερη επιφάνεια από το string. Ιδού λοιπόν η λύση για το πρόβλημα των string. Η μεμβράνη. Βγάλανε και το μέμμα από μπροστά οι επιστήμονες και έμεινε και το βράνι, έτσι ονομάζεται. Θεωρία βρακών, βρανών. Brain theory στα αγγλικά, το membrane.
Οι μεμβράνες λοιπόν, όπως και τα string, βγαίνουν σε τέσσερα διαφορετικά μεγέθη, διαστάσεις. Το νούμερο 6 το μικρό, το νούμερο 10, το 11 και το 26 το μεγαλύτερο. Βέβαια, φυσικά όταν λένε διαστάσεις δεν εννοούν πόσο μεγάλο είναι το string, αλλά σε πόσες διαστάσεις το χώρο πάλεται. Τώρα μπερδεύτηκαν εδώ τα πράγματα. Τελικά τι έχουμε, strings, μεμβράνες και σε πόσες διαστάσεις πάλεται, 6, 10, 11, 26. Έπρεπε λοιπόν να τα προποιήσουν λίγο τα πράγματα. Και πράγματι βρήκα μια νέα θεωρία. Ένας από αυτούς, συγκεκριμένα ο Witten, είπε, βρήκε μια θεωρία που ενοποίησε όλες τις θεωρίες χορδών και μεμβρανών. Λέει λοιπόν, ένα μέγεθος πάει στα string και όχι πολλά. Είναι το νούμερο 11, που είναι κάπου στη μέση μεταξύ 6 και 26, οπότε ταιριάζει για όλα. Και περιέχει, συνδυάζει και χορδές και μεμβράνες. Και πράγματι αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο. Πάει και λέει λοιπόν στους άλλους επιστήμονες, λοιπόν, θα ονομάσω αυτή τη νέα θεωρία που έφτιαξα, theory. Έτσι την ονόμασε, theory. Είχε να μπει μπροστά στα theory, το οποίο κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει. Ούτε ο ίδιος ο Witten που την έφτιαξε. Όταν το ρωτήσαν τι σημαίνει αυτό το μη, λέει, μη από magic, μαγική θεωρία, mystery, μυστήρια θεωρία. Ό,τι προκύψει στο μέλλον, μάτια αρνητικά κλειστά, μιλάμε ο τύπος είναι περίεργος. Δεν πήγε καλά, καμία σοβαρότητα, ανώμαλος. Καμία σχέση με μένα. Ελπίζω να είδατε κάτι σημαντικό σήμερα και να πήρατε κάτι κρίσιμο. Σας ευχαριστώ. Αυτή είναι η μαγεία της φυσικής, της μητέρας όλων των επιστημών, της καλύτερης επιστήμης που υπάρχει. Ναι, ναι, σιγά, παπάρα. Ποιος το είπε αυτή? Εγώ το είπα αυτό. Έλα, Καρδέσεις, τι πρόβλημα έχεις να μου. Τι πρόβλημα έχω? Ναι, τι έγινε. Σε ακούω τόση ώρα, δεν αφήνεις καμία άλλη επιστήμη να μιλήσει. Και δεν κοιτάς τα χάλια σε αυτή τα μόνο τη χρωμαστρικά και προτιμάς. Κάτι το. Καταρχήν το στριγκάκι είναι μαγιά από το φαρό της μαμάς μου. Της κομμενάς μου θέλω να πω. Της μαμάς, έλα, αποκαλύφθηκε, σαν βανάβα, έλα, έλα. Να σου πει, τι για επιστήμη, άντε. Ποιας μιλάει, ρε, εσύ. Εσύ δεν είπες ότι έχεις με άσχημη κόμενα και χαζή. Το είπες ή δεν το είπες, το είπες, εμείς σου, το είπατε στο συνομιλία, δεν το έλεγες. Και για να τα φτιάξει με εσένα, τι θα ήταν, καμιά σοβαρή. Αν δεν πήγαινε από άρθρο, μου πει σε μένα τώρα, να μιλήσει τον ογκόλυθο τη φυσική, να πούμε. Ναι, ναι, λοιπόν, καλά, τον ογκόλυθο, τούβλο τη φυσική. Σαμάτα, καλά σου λέω. Αν δεν πήγαινε, τι θε τώρα, τι πρόβλημα έχει. Θέλω να μου πει από πού και ω πού είναι η φυσική η καλύτερη επιστήμη από όλε. Γιατί α πούμε, έχουμε και κόσμο εδώ να κρίνει, γιατί να μην είναι τα μαθηματικά η καλύτερη επιστήμη. Τι λέει τώρα, δεν ξέρει να πω. Δεν ξέρω. Δεν σταμάτα να πω. Λοιπόν, παιδιά, όποιο νομίζει ότι η φυσική είναι η καλύτερη επιστήμη, ένα χειροκρότημα για τη φυσική τώρα. Ναι. Για να δούμε, ποιοι πιστεύουν ότι τα μαθηματικά είναι η καλύτερη επιστήμη. Λοιπόν, άστα αυτά τώρα δεν είναι. Λοιπόν, θες να αποδείξουμε ποια είναι πραγματικά η καλύτερη επιστήμη. Τα μαθηματικά, να τα πω. Πας κοντρα γουστάρεις. Πας κοντρα μια μάχη hip hop. Φυσική είναι των μαθηματικών. Για βάλε το πριν. Για βάλε το πριν. Για βάλε το πριν να δεις. Δεν θα τα βάλει. Ναι, ναι, τρέμουν οι γλουτί μου. Λοιπόν, άκου φυσική. Για φυσική τώρα, άνοιξα με τις ακούες. Να μάθεις κάτι. Λοιπόν, άνοιξε τα μάτια σου κάτι χρήσιμο να δεις. Λέγεται φυσική και έχει ως εξής. Απόσταση διαχρόνω σου δίνει την ταχύτητα. Ο Νεύτωνας το βρήκε όπως και την βαρύτητα. Μάζαμε ταχύτητα σου δίνει την ορμή. Του να κάνεις βούρες όπως η ροπή. Ταχύτητα διαχρόνω πάντα όταν μείνω. Σαν γκάζι να πατάω είναι και να επιταχύνω. Διαχείω πάντα και παντού είδες εγώ γιατί έχω τη ρήμα την καυτή. Όπως διαχέεται ενέργεια και θερμότητα στη θερμοδυναμική. Στοίχη που άρα να φτιάσκω 30 κάπου σε φέρετα κλό. Κουβαλάω τρέλα χωρίς τα φορτίο 100 περία κουλό. Βάζω τώρα πρόσφατα την κλώση στην επιτάχυνση της και ξαναλύνω. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβραδύνω. Η διαφορά δυνάμικου τεράστια μεταξύ μας. Στη χιλιάδες βολτ κρατιέμαι με τα βία. Το ξέρουν και οι πέτρες, η μαθηματική είναι βαρετή. Και η μητέρα όλων των επιστημών είναι η φυσική. Τώρα μας κάνεις κάνει σαν γραφική παράσταση παραπολών. Λοιπόν, μ' ακούς? Έστω F του χει εγώ και ψι του χει εσύ. Χωρίς τα μαθηματικά δεν θα υπήρχε φυσική. Πώς θα κάνεις μετρήσεις, μήπως με μαγικά. Ακού πιτσιρίκο, τα μαθηματικά είναι μαγιά.
Φτιάχνω θεωρίες απλαλύνοντας εξισώσεις. Εσύ μετά από χρόνια θα τις επιβεβαιώσεις. Οι γνώσεις μου πιο πλούσιες είναι κι απ' τον Ιάρβη μέσα ρίζα αρνητικού. Απλά δεν υπάρχω. Πάντα θα το ρίξω το δύσκολο μανούλι. Ξέρω εγώ να λύνω εξίσως υπερνούλι. Στίχος φανταστικός, μα και πραγματικός. Είναι δυο σε ένα, αριθμός μου γαδικός. Είμαι πολύ καυτός, αλλά είμαι και κουλ. Μεγάλος και τρανός, σαν την άλγεβρα του μπουλ. Μισό λεπτό παιδιά, και τώρα ολοκληρώνω. Την εξίσωση hip-hop, συναρτήσει με το χρόνο. Σε flow σε πατάω ένα αποκρατούμενο. Και με τους στίχους σου δεν έπεισες κανένα. Χαλαρά να σε νικήσω, είναι το ζητούμενο. Κλάσμα μισούς όμως είναι εμένα νούμερο ένα. Αυτή να είναι ευγενική. Μπορεί να για αυτό σου ναι. Δεν τέλειωσε. Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Άντε να σε ακουσέψει, να καθόσει ένα μέτριο. Λοιπόν, δώσε βάση όμω. Ναι, δίνω πολύ. Αν γουστάρει φαντασία και μεταφυσική, έλα να ακούσει για κβαντό μηχανική. Και σε αυτή τη θεωρία η βάση μαθηματική. Ανάγκη με να έχει πάντα στην τελική. Σωματίδιο να βρίσκεται εδώ και εκεί ταυτόχρονα διέμπλοκη και σύραγγα τα τρελά φαινόμενα. Σαν να σου φράκτα δεν επαναλαμβάνεσαι συνέχεια. Είσαι βαρετός και εσείς μες στην ανέχεια. Φυσική πυρηνική, πονάνε τα μυαλά σου. Γνώσεις που δεν αντέχουν τα πολυβιά σου. Διαφορετικό σου παίρνω και την ορίζουσά σου. Βρίσκω χαλαρά και τη διακρίνουσά σου. Άσε ρε φιλαράκι, σε τελείως κλάιν μάιν. Ακούστα δεν έχεις ούτε καν τον Αϊνστάιν. Εσύ όμως δεν ξέρεις την υπόθεση του Ρίμαν. Μ' ακρίβεια σε εκτελώ, σαν αυτή του Χίτμαν. Παραδέχομαι τις λύνεις της εξισώσης μεν. Είσαι μόνο θεωρία και στην πράξη δεν. Σε όλα όσα λες, νόημα ουδέν. Είσαι σαν το όριο που τίνεις το μηδέν. Αντίστοιχο σωματίδιο θα σε έλεγα μπαζόνιο και σκέψη σου μικρή όπως το προκόνιο. Σε βαρέθηκα να λες συνέχεια για το άτομο στο ραπ να μην νικήσεις. Ας το φίλε άτομο. Άπρωτο. Σε φάγε η άλγεβρα και η τριγωνομετρία. Το έχω. Το μόνο δυνικό που ξέρεις είναι η υπατία. Και με χώρις, όχι τίποτα άλλο. Εσένα με σε φάγανε στο εργαστήριο οι μετρήσεις. Κόμενα δεν πρόκειται έτσι να παραγωγήσεις. Τι να πεις. Εγώ κάτι να σου πω. Η χείρα σου στη τσέπη σου συνεχώς εφαπτωμένη. Κι εσύ είναι εφαπτωμένη, της είμαι σκουγιασμένη. Δεν με νοιάζει, δεν υπάρχει μουσική, σε συνεχίζω. Για πες. Θύνουσα καμπύλη κι η δική σου από παλιά. Σε έχω γραμμένο εντός εκτός και επί τα αυτά. Με τόσες εξισώσεις, τα βγάλες στα μάτια σου. Τσάμπα τα γυαλιά, δεν βλέπεις τα χάλια σου. Κι εσύ έχεις μια μύτη από εδώ ως τη Λαμία. Μάλλον τα πειράματα είχαν ακτινοβολία. Κάνει, μάγι τέλειωσε. Η τιμένος είσαι, η φυσική θριάμβευσε όσο κι αν το αρνείσαι. Μαθηματικός σου σπήριξε και εσύ τώρα λήξε. Όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, ο Πενεδικτ δείξε. Άντε πήγε πάει καμιά πίτα με κούκοκο. Πες και πίπα. Το σπαρκάκι της μαμάς σου εξεπτύζε. Κόμενά σου. Ναι, άντε, βλάκα. Βασίλης Γρηγοριάδης, Κυριάκος Οικονόμου. Φυσική, μαθηματικά.